Το εργαστήριο των κινητήρων και λεβίτων είναι ένα εργαστήριο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο ασχολείται γενικότερα με ενεργειακά συστήματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έρευνα του εργαστηρίου χωρίζεται σε δύο τμήματα, στα αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα και στα κεντρικά ενεργειακά συστήματα. Σκοπός μας είναι η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτά τα συστήματα, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας και με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να οδηγηθούμε σε συστήματα πολύ χαμηλών έως μηδενικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, συνδυάζοντας τη γνώση που έχουμε από τις μεγάλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, φέρνοντας αυτή τη γνώση στις μικρές αποκεντρωμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποιώντας μετατρέποντας την ενέργεια και σε άλλες μορφές, όπως είναι η ψήξη, όπως είναι η θέρμανση, αλλά και τεχνολογίες όπως είναι το υδρογόνο και άλλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Ας πάμε να δούμε τώρα μερικές από τις πειραματικές διατάξεις που έχουμε στο εργαστήριο. Οι πειραματικές αυτές διατάξεις, όπως είναι για παράδειγμα αυτή η διάταξη που βλέπουμε τώρα, που είναι μια διάταξη η οποία μπορεί να παράξει ψήξη με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας, είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη διάταξη η οποία παίρνει θερμότητα από τον ήλιο, έχει ένα σύστημα αποθήκευσης της θερμότητας στο δοχείο που βλέπουμε τώρα και στη συνέχεια με μία εγκατάσταση ψήξης προσρόφησης που τη βλέπουμε εδώ πέρα μπορούμε να παράξουμε, να καλύψουμε κάποια ψυκτικά φορτία. Τέτοιες εγκαταστάσεις θα ήταν ιδανικές τόσο για σπίτια όσο και για νοσοκομεία, για τη βιομηχανία και οπουδήποτε έχουμε μεγάλες ανάγκες από ψήξη. Γενικότερα, το εργαστήριό μας διαθέτει εξοπλισμό στον οποίο μπορεί να έρθει και να ενσωματωθεί οποιαδήποτε θερμική εγκατάσταση μικρής κλίμακας μέχρι και 100 κιλοβάτ όπως λέμε, ενώ διαθέτει και μία εγκατάσταση τριπαραγωγής που φαίνεται εδώ πέρα, στην οποία θα μπορούσε κανένας να χρησιμοποιήσει βιομάζα προκειμένου να παράξει αυτό που λέμε τριπαραγωγή, δηλαδή ψήξη, θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια. Το εργαστήριο των κινητήρων και λεβίτων είναι εξειδικευμένο στο να εκμεταλλεύεται θερμότητα που προέρχεται από πολλές πηγές. Μία από αυτές, την οποία την έχουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα, είναι η ηλιακή ενέργεια και εδώ βλέπουμε τις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου με σωλήνες και ενδοδαλβόμαστε την ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουμε σε ψήξη. Είναι ένα προϊόν η ψήξη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που χρειάζεται την ψήξη, έχει πολύ ήλιο, οπότε το εργαστήριό μας σε συνδυασμό με την παράλληλη παραγωγή ψήξης και ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να είναι ένας από τους βασικούς ερευνητικούς φορείς προς αυτή την κατεύθυνση.